Στην υπογείωση των δικτύων της ΔΕΗ έχει φτάσει το έργο της ανάπλασης στην πλατεία της Πιάτσα Ροτόντα, στην οποία μετά τις τελευταίες βροχές τα έργα ξεκίνησαν και πάλι και εξελίσσονται ικανοποιητικά, καθώς μετά από την εγκατάσταση αυτών των υποδομών, ΔΕΗ και ΟΤΕ δηλαδή, θα προχωρήσει και το έργο της επίστρωσης με ασφαλτοτάπητα των περιμετρικών δρόμων, όπως μας εξήγησε ο επιβλέπων μηχανικός των τεχνικών υπηρεσιών. Βασικά γίνεται η υπογειοποίηση του δικτύου εδώ πέρα στην περιοχή. Και αυτός είναι και ο λόγος που είχε καθυστερήσει μέχρι στιγμής το έργο. Λόγω των βροχών, βεβαίως. Έτσι, ναι. Βασικά ήταν και θέμα οικονομικό με τη ΔΕΗ εκεί πέρα, να μπορέσουμε να δοθούν τα χρήματα για το έργο που χρειαζόταν. Και εντάξει, και ο καιρός φυσικά. Τώρα που σταμάτησαν λίγο οι βροχές, πήγα ο εργολάβος της ΔΕΗ μπήκε. Και όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες της ΔΕΗ, οι υποδομές, μετά θα καιρού επιτρέποντος θα προχωρήσει και η ασφαλτόστρωση που όλοι περιμένουν δηλαδή βασικά. Ακριβώς. Άρα έχει φτάσει σε ένα σημείο αρκετά ικανοποιητικό το έργο της ανάπλασης πλατείας. Εντάξει, υπήρξε και αυτή η καθυστέρηση τώρα και λόγω του χειμώνα και λόγω κυρίως αυτό το θέμα με τη ΔΕΗ που προέκυψε και καθυστερήσαμε τόσο. Θα μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα, αλλά... Υπολείπονται φυσικά εργασίες που έχουν να κάνουν με την ασφαλτόστρωση. Οι βασικές εργασίες είναι τελική στρώση 3α, η υπόβαση και η στρώση της ασφάλτου. Αυτό δηλαδή, όταν γίνει αυτό, εντάξει, η περιοχή θα καθαρίσει. Συνεργεία της ΔΕΙΑΚ. Άρα φροντίζετε για τις υποδομές στην πλατεία. Εδώ δουλεύει η ΔΕΗ. Εμείς είμαστε που φτιάξαμε τη ζημιά. Τώρα φεύγουμε. Τρε, καλημέρα. Καλημέρα, πάλι εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα εδώ. Εκεί γυγάτε. Εσείς έχετε αναλάβει την υπογειοποίηση των δικτύων, έτσι. Ναι, ναι. Πώς εξελίσσεται η δουλειά. Καλά, εχθές ξεκινήσαμε, εντάξει, φτάσαμε εκεί, καλά είναι. Καλά, μέσα στην εβδομάδα πιστεύω στην άλλη να τελειώσουμε. Τελειώσατε για να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες δουλειές. Ναι.